παρακολουθούμε όμως με ιδιαίτερη ανησυχία το τελευταίο διάστημα την ολοένα αυξανόμενη αύξηση κρανοστών συνολικά στο Ανατολικό Αιγαίο αλλά και στο νησί μας. Και σήμερα το πρωί είχαμε καινούριες αφήξεις, όπως θα γνωρίζετε εσείς. Κατά τη γνώμη μας, λοιπόν, είναι ανάγκη να ανοίξει πλατιά και πάλι αυτή την περίοδο η συζήτηση και ο προβληματισμός μέσα στα λαϊκά στρώματα ανάμεσα στους εργαζόμενους για το ζήτημα της μετανάστευσης και κύρια για τα αίτια που το γεννούν. Και αυτό επιδιώκουμε σήμερα με τη συνέντευξη του Υπουργείου, αλλά και με μια σειρά δραστηριοτήτων που πραγματοποιούμε αυτό το διάστημα. Να δώσουμε το λόγο καταρχήν στην Ξένια Παπορτζή, μέλος της Επιτροπής Χίου και υπεύθυνη για το ζήτημα των οργανωστών. Τώρα και σήμερα είδαμε στα στοιχεία ενημέρωσης ότι άλλοι 128 μετανάστες φτάσανε στοιχείο 400 περίπου στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μιλάμε για μετανάστες και πρόσφυγες, ανθρώπους που ουσιαστικά προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο και τη δυστυχία ζητώντας να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Ανταυτού όμως έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά, ακόμα και με το θάνατο, πέρα από πολλές άλλες δυσκολίες, όπως συνέβη στη Ρόδο τις προηγούμενες μέρες και στη Λαπετούζα, σε όλη τέλος πάντων τη Μεσόγειο που έχει μετατραπεί σε υγρό τάφο προσφύγων και μεταναστών. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας όλα αυτά τα χρόνια αναδεικνύει την αιτία του ζητήματος αυτού, ενώ με αφορμή τις μεγάλες ροές του τελευταίου διαστήματος έχουμε πάρει και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και εδώ στο νησί, η Τομιακή Επιτροπή, ενώ έχει κατατεθεί ερώτηση στη Βουλή και στην Ευρωβουλή το προηγούμενο διάστημα. Πρωτοστατούμε ταυτόχρονα να πούμε στην οργάνωση αγώνων και τη έμπρακτη αλληλεγγύης. Όπως υπόθηκε, για μας είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν τις αιτίες που γεννούν την προσφυγιά και τη μετανάστευση και που συνειδητά αποσιωπούνται από όλη τη συζήτηση που γίνεται και από την κυβέρνηση αλλά και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι αιτίες είναι η ταξική εκμετάλλευση και η καταπίεση, η συνέχιση και η ένταση της υπεριαλιστικής επιθετικότητας, οι πόλεμοι, οι επεμβάσεις, οι υποκινούμενες εμφύλιες σειράξεις, η καταλήστευση του πλούτου των λαών από μια χούφτα μονοπόλια. Το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι συνυφασμένο, λέμε εμείς, με το καπιταλιστικό σύστημα και τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Όσο παραμένουν και οξύνονται οι αιτίες που προκαλούν τη μετανάστευση και την προσφυγιά, τόσο θα δημιουργούνται και θα γιγαντώνονται τα κύματα των δυνασμένων, των εξαπλειωμένων και κυνηγημένων μεταναστών και προσφύγων που θα αναζητούν στη μετανάστευση τη διέξοδο για να σώσουν τη ζωή τους. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών, όπως είπα, που ευθύνονται για τους πολέμους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, που ευθύνονται για την προσφυγιά και το θάνατο χιλιάδων μεταναστών, έχει πάλι χαρακτηριστικά εγκλήματος κατά της ανθρωπότητας. Τα δάκρυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της, κάθε φορά που λαμβάνει χώρα μια τραγωδία μετανάστες, είναι ψεύτικα και αποτελούν πρόκληση για τους λαούς. Είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, μαζί με τη ΣΥΠΑ και τον ΝΑΤΟ, πρωταγωνίστησαν σε υπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις κατά χωρών όπως η Συρία, η Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, που δημιούργησαν το τέρας των τζιχαντιστών. Ενώ είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική της, πνίγει χιλιάδες πρόσφυγες στη Μεσόγειο. Αφού τα κύματα των απελπισμένων ανθρώπων εξαιτίας της πτώσης των πολέμων και των αντιδραστικών καθεστώτων δεν μπορούν να τα σταματήσουν ούτε οι φράχτες, ούτε η Frontex, ούτε άλλα μέτρα καταστολής που παίρνονται ή είναι στα σκαριά. Όλα αυτά τα μέτρα απλά και μόνο αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών και την τιμή των δουλευόρων. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπως και η προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και των εκάστοτε συμμάχων τους, στηρίζει ενεργητικά όλα τα υπεριαλιστικά σχέδια Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΙΠΑ και ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Και έρχεται τώρα να προβάλλει, όπως λέει, την άμεση διαμόρφωση ενός συνεκτικού σχεδίου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση. Έτσι λέει η επίσημη κυβέρνηση. Επίσης, η συγκυβέρνηση πρωτοσταθεί στην αξιοποίηση του νέου προσχήματος της αντιμετώπισης των τζιχαντιστών και της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών. Τα είδαμε αυτά και στην τελευταία έκτακτη σύνοδο κορυφής. Όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται γιατί εξυπηρετούν τις επιδιώξεις και τα συμφέροντα του τόπιου κεφαλαίου που θέλει το μερίδιό του από το πλιάτσικο που ξαναστείλουν οι υπεριαλιστές στην περιοχή. Με αυτή την έννοια είναι και υποκριτική αλλά και αποπροσανατολιστική η πρόσφατη δήλωση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι η σημερινή κυβέρνηση γκρεμίζει ό,τι έφτιαξε η προηγούμενη στον τομέα της ασφάλειας.
Αυτή η στάση της κυβέρνησης που από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε σαν κόμμα, ήρθε να επιβεβαιωθεί στην έκρηξη της Σύνοδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Μεταναστευτικό και τη θέση που κράτησε εκεί στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Στη Σύνοδο Κορυφής, όπου μάλιστα οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντελώς υποκριτικά ρυθμίσει κράτησαν και ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της Μεσογείου, με την έννοια ότι πρώτα τους εξαθλιώνουν, μετά τους πνίγουν και μετά τους θυμάται. Επιβεβαιώθηκε εκεί λοιπόν ότι το μεταναστευτικό και το δράμα των προσφύγων θα χρησιμοποιηθεί ως νέο πρόσχημα για τη συνέχιση και την έναρξη νέων υπερρεαλιστικών τολέων. Όσοι οι άνθρωποι συμβάζονται στα κοντέλια στο Μυσυνίδη δυναμικότητα συνολικά 81 ατόμων, με παντελή έλλειψη υγιεινής, κρεβατιών, πολλά από αυτά δηλαδή είναι σπασμένα, ειδών πρώτης ανάγκης, ενώ στον ίδιο χώρο μένουν οι γυναίκες και τα μωρά παιδιά. Τα σπίτια χαρακτηριστικά έχουν τα μαζεύουν οι ίδιοι πρόσφυγες αλλά και οι αστυνομικοί. Ενώ είναι σημαντικό να πούμε ότι ανεξάρτητα από τον αριθμό των μεταναστών που κρατούνται, είτε είναι 100 είτε είναι 400 στο Μεσημίδη, δύο μόνο αστυνομικοί είναι κάθε φορά συμβάσια. Αντίστοιχα, ελλείψεις προσωπικού υπάρχουν και στο λιμεναρχείο. Ειδικότερα και στο λιμεναρχείο, το γεγονός ότι μένουν για λίγες ώρες μόνο οι άνθρωποι που περισυλλέγονται στη θάλασσα, γιατί αυτό μπορεί να είναι και μια αφορμή για να μην παίρνονται μέτρα για το συγκεκριμένο χώρο. Η έλλειψη καθαριότητας που υπάρχει στα κοντέινερ, αυτά που όλοι έχουμε δει, εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους τόσο για τους μετανάστες όσο για τους εργαζόμενους λιμενικούς. Και το λέμε γιατί διαπιστώσαμε ότι η έννοια των τοπικών στελεχών της κυβέρνησης είναι να φεύγουν οι μετανάστες από το λιμάνι για να μην χαλάνε την πρόσωψη του νησιού, αδιαφορώντας και τις συνθήκες κράτησης των προσφύγων και των μεταναστών, αλλά και τις εργασιακές συνθήκες των αστυνομικών και των λιμενικών. Και απλά η μόνη αλλαγή που είχαμε να πούμε μετά τις εκλογές, παρά τις επισκέψεις του βουλευτή της κυβέρνησης εδώ στοιχείως, τους χώρους και των δηλώσεων που κάνει, η μόνη αλλαγή ουσιαστικά που διαπιστώσαμε ήταν ότι από κέντρο κράτησης στο Μυστινίδη μετανομάστηκε σε κέντρο φιλοξενίας χωρίς να αλλάξει ουσιαστικά τίποτα κατά την προσφυλή κατοική της κυβέρνησης να μετανομάζει όπως την Τρόικα π.χ. σε θεσμούς. Κάτι αντίστοιχο. Και αυτό αποδεικνύεται και από τις σκηνές που αυτή τη στιγμή στείνονται στο Μυστινίδη, που αν επισκεφτεί κανείς θα δει ότι μιλάμε για 10 σκηνές στο χώμα, κυριολεκτικά, στο χώμα θα κοιμούνται οι άνθρωποι που θα στιβαχτούν εκεί, κάτω από τον ήλιο, χωρίς οποιαδήποτε πρόνοια για την υγιεινή τους, για τον ύπνο τους, για την ασφαλή διαβίωσή τους. Η επίσκεψή μας, λοιπόν, λέμε εμείς ότι επιβεβαίωσε ότι η ανακούφιση σε πρώτο στάδιο των μεταναστών και των προσφύγων αντιμετωπίζεται μόνο στο πλαίσιο των διεκδικήσεων στήριξής τους και κάλυψης των άμεσων βιωτικών αναγκών τους που έχουν προβάλει ως κόμμα. Η κυβέρνηση πρέπει εδώ και τώρα να εξασφαλίσει ανθρώπινους χώρους, ανοιχτούς χώρους προσωρινής φιλοξενίας για τους πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνουν στη χώρα, να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την γρήγορη και δίκαιη απονομή ασύλου στους πρόσφυγες, καθώς και για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων για να φτάσουν στις χώρες του πραγματικού μέσα στους χώρους φιλοξενίας των μεταναστών, οι οποίες αναλαμβάνουν πολιτικές εξετάσεις, εμβολιασμού, την άμεση περίθαλψή τους όπου απαιτείται και τη χορήγηση πιστοποιητικού υγείας. Στους χώρους αυτούς είναι σημαντικό να παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη, καθώς και ιδιαίτερα μέτρα για τις έγκυες, μητέρες και τα παιδιά. Και ταυτόχρονα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας, λιμενικού αστυνομία και για τους εργαζόμενους στην υγεία. Σωστή και συχνή ενημέρωση από τους ειδικούς των δημόσιων φορέων, προμήθεια και υλικό προστασίας που λείπουν όπως γάτια, μάσκες κτλ. Σε κάθε περίπτωση, εμείς λέμε, αναδεικνύοντας και εξαιτίας της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, ότι για να υπάρχουν φιλολογικές εξελίξεις για όλους τους λαούς της περιοχής, απαιτείται σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το καπιταλιστικό σύστημα και την εξουσία του. Ευχαριστώ. Εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, από την πρώτη στιγμή, σκύψαμε πάνω στο θέμα των προσφύγων και μεταναστών και μάλιστα πήραμε μια σειρά πρωτοβουλίες, οι οποίες εστιάστηκαν στο να μπορέσει ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή να προσφέρει αυτό που λέμε ένα πρώτο νερό, μια πρώτη περίθαλψη σε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν ακόμα ήταν δίπλα στην παλιά πυροσβεστική, είδαμε από πρώτο χέρι τα προβλήματα της υγιεινής, τα προβλήματα που συσσωρεύουν τα συσσωρευμένα σκουπίδια και μετά από παρέμβασή μας η Δημοτική Αρχή ανέλαβε έτσι να έχει μια τακτική
παρέμβαση στον χώρο. Την ίδια στιγμή και με συμμετέχοντα στην αντιπροσωπεία της τοπικής επιτροπής του ΚΟΚΟΕ, στον Δεσσινίδη είδαμε πάλι από κοντά τα ζητήματα και τα προβλήματα. Καλέσαμε την Δημοτική Αρχή να επέμβει. Επενεύει, ωστόσο το συμπέρασμα που έχουμε βγάλει είναι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή προσπαθεί να τροχονομήσει τα προβλήματα όπως και τα γενικότερα κοινωνικά προβλήματα του Δήμου του Σχοιού. Το ίδιο πράττει και με τις πρόσφυγες, δηλαδή λειτουργεί αποσπασματικά και κατόπιν πιέσεων και δεν έχει ένα συνολικό σχέδιο παρέμβασης. Βεβαίως δεν έχουμε αυταπάτες ότι οι Δήμοι αυτή τη στιγμή έχουν τη δυνατότητα, έχουν την ικανότητα ή ακόμα αν θέλετε και την οικονομική ευμάρεια προκειμένου να λύσουν το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών. Ωστόσο θεωρούμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια συνεχή ανθρωπιστική παρέμβαση, ένα συνεχή σχέδιο και μια συγκεκριμένη πίεση προς την κυρία μας. Θέσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πρώην μερίσια διάρκεια στο θέμα των προσφύγων μεταναστών. Τότε η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε να το συζητήσει πρώτον, όπως είχε πει, να μην το φτωχύνει, γιατί είναι σοβαρό το ζήτημα, και δεύτερον, να μπει σε ένα κανονικό Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν γύρω στα 25 θέματα, πουθενά δεν θα βρείτε το θέμα των προσφύγων, παρόλο που οι δεσμεύσεις ήταν αντίστοιχες. Αυτό το λέω γιατί, για να κλείσω σε αυτό το σημείο, ότι η Δημοτική Αρχή λειτουργεί αποσπασματικά και δεν έχει ένα συνολικό σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να κινηθεί σε μια κατεύθυνση απάντησης του πρόβλημα αυτών των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, οι πρώτες ευθύνες και οι βαρκές ευθύνες αφορούν στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που αυτή τη στιγμή συνεχίζει την πολιτική των προκατόχων της και δεν εστιάζει στην επίλυση των προβλημάτων. Και επειδή πολλές φορές τίθεται τέτοιο ζήτημα, μα τι προτείνουν οι δημοτικοί άρχοντες, που είπαμε ποιες είναι οι ευθύνες τους, αλλά και τι προτείνει το ΚΟΚΟΕ ή κατ' επέκταση άλλοι μαζικοί φορείς, το ζήτημα είναι ότι δεν είναι η δική μας η θέση και ώστε να προτείνουμε θα γίνει αυτό ή το άλλο. Εμείς έχουμε βέβαια σαφές θέσεις, ακούστηκαν από την εκπρόσωπη της τοπικής επιτροπής και από τον γραμματέα του κόμματος, αλλά από εκεί και πέρα το ζήτημα είναι ότι και σκέψεις αν θέλετε να ρίξουμε, υπάρχει και το ξενία, υπάρχει και το Μυραμάρι στο Βροντάδι, υπάρχουν μια σειρά ρημαγμένοι χώροι, οι οποίοι θα πρέπει να τύχουν εκείνα τα κονδύλια, προκειμένου αυτοί οι χώροι και να φτιαχτούν και να στελεχωθούν με όλα τα ζητήματα που τέθηκαν προηγουμένως από τους ψυχολόγους, υγειονομική περίδαψη κλπ. Και να επιλύει, αλλά δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση. Κυβέρνηση και μάλιστα εμείς λέμε εισαγωγικά αριστερή είναι η σημερινή και καλείται να επιλύσει τα προβλήματα αντί να τα εξαφανίζει και να τα βάζει κάτω από το τραπέζι. Ως λαϊκή συσπήρωση, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας γενικότερα, εμείς προσπαθούμε, πιέζουμε, θέτουμε τα ζητήματα, θέτουμε τις προτάσεις μας, αλλά από εκεί και πέρα ούτε το πεφόνι έχουμε στα χέρια μας, ούτε το μαχαίρι. Όμως είναι μια ευκαιρία ο λαός μας να εκφράσει την αλληλεγγύη του, να την εκδηλώσει. Είναι σημαντική και η πρωτοβουλία της ΑΔΔΗ του τοπικού παραρτήματος, αλλά και του Συλλόγου Δασκάλων και κατά τόπου σχολεία. Πήραμε παράδειγμα στο σχολείο που έχω εγώ υπό την υποπτία μου, μαζέψαμε 80 σακούλες, πήγαμε στους μετανάστες και στο Μερσενίδη και στην αστυνομία και προσπαθήσαμε να παρέχουμε αυτόν τον πόνο. Ο λαός μας, ο χιλιοτικός λαός, γνωρίζει από προσφυγιά, γνωρίζει τον πόνο και θα πρέπει να στέρξει και σε αυτήν την περίπτωση, αλλά δεν θα πρέπει να χάσει τους φταίχτες, τους υπεύθυνους και όλους αυτούς που πολύ σωστά τέθηκε προηγουμένως ότι αφού τους πνίγουν, αφού τους βομβαρδίζουν, μετά έρχονται να τιμήσουν με μία ώρα συνήθως. Ευχαριστώ. Φίλοι, θέλω να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας, διότι επιτελείτε ένα σημαντικό κοινωνικό ρόλο στα τοπικά δρόμενα και να βάλω δύο ζητήματα τα οποία θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικά. Θέλουμε να απευθυνθούμε στους συμπολίτες μας και να τους πούμε έτσι με το χέρι στην καρδιά και κοιτούντας στο πρόσωπο, στα μάτια, ότι το θέμα είναι βαθιά πολιτικό, είναι δημιούργημα μιας καπιταλιστικής κρίσης η οποία όχι απλά γεννάει τον πόλεμο, αλλά βρισκόμαστε και σαν λαός σε μεγάλη πολεμική οικονομική κατάσταση με την έννοια ότι έχουμε χιλιάδες εκατομμύρια ανέργους. Όμως αυτό που ζούμε και βιώνουμε και ως πρόσωπα και ως χώροι συλλικάτων είναι ότι οι χιώτες έχουν μεγάλα αποθέματα ψυχής, έχουν ανεβάσει σε αυτή τη δύσκολη φάση την αξιοπρέπειά τους, τον αυτοσεβασμό τους και τη συλλογική τους δράση, εξελίσσονται συγκινητικές στιγμές στους χώρους δουλειάς και τα σχολιά,
όπου άνεργοι, παιδιά οικογενειών τα οποία βιώνουν τη δραματική κατάσταση των οικογενειών τους, έρχονται και φέρνουν για τα αδερφάκια τους από τη Συρία και από τις άλλες χώρες ένα σαπούνι, ένα μπισκότο, μια σοκολάτα. Θέλουμε λοιπόν να καταγγείλουμε την υποκρισία και τον τυχοδιοκτισμό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ, όπου στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την κυβερνητική αλλαγή ήθελε να φέρει το θέμα των προσφύγων στην επικαιρότητα. Γιατί? Για να διώξει τα κάγκελα από το λιμεναρχείο και να το θάψει στα υπόγεια της αστυνομικής διεύθυνσης ή στο μεσημίδι για να μην το βλέπει ο κόσμος. Πού είναι οι φορείς της και όλοι αυτοί που συστρατεύονται μαζί της με εκείνες τις κινητοποιήσεις κατσαρόλας και για τα εφέ απόξω από το λιμεναρχείο. Δηλαδή σήμερα δεν υπάρχει ο ανθρώπινος πόνος. Δεν υπάρχουν τα παιδιά που δεν έχουν παιδικές τροφές, δεν έχουν αντιβίωση, δεν έχουν τα πλέον απαραίτητα για να καθαριστούν. Δεν υπάρχουν οι μάνες, οι μονομάνες. Λοιπόν, το λέμε και θα το ξαναλέμε ότι η ανθρωπιά του γιώτικου λαού και η συντεταγμένη δράση του μέσα από τα συνδικάτα, μέσα στους χώρους δουλειάς, ο κάθε χώρος δουλειάς πρέπει να γίνει κάστρο αντίστασης της ανθρωπιάς μας, της αξιοπρέπειάς μας, αλλά και της μη υποταγής μας σε αυτό που επιδιώκει η συγκυβέρνηση. Τι, να γίνουμε ρατσιστές, να γίνουμε συντηρητικοί ακόμα πιο βαθιά και να υποταχθούμε σε αυτή την ξενοφοβία που καλλιεργείται. Χτες στην πλατεία της Χίου ήταν τα παιδιά μας, τα παιδιά από τη Συρία, παιδιά σπουδαγμένα, παιδιά που είχαν όνειρα και έχουν όνειρα και που απαιτούν να ζήσουν. Η αλληλεγγύη των σωματείων, των δασκάλων, των οικοδόμων, των ιδιωτικών υπαλλήλων, με αυτό το πισκότο, με αυτή τη σοκολάτα, με αυτή τα χαρτομάτιλα, έδειξε ότι υπάρχει ακόμα ο ανθρώπινος παράγοντας. Και αυτό το ανθρώπινο παράγοντα σαν συνδικάτα θα το παλέψουμε για να στείλουμε ένα ακόμα μήνυμα. Ποιο μήνυμα? Ότι τα συνδικάτα, τα ταξικά, όχι μόνο μπορούν να απαντούν σε αυτή την κυβερνητική εργοδοτική λαγνία, αλλά και να δώσουν μηνύματα ανθρωπιάς. Και να καταλήξω στο εξής. Στα υπόγεια της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου, όπου συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες, στο μεσημίδι, όπως είπα, στις τέντες, στα τσαντήρια, αυτή την λέξη ξανά, στα τσαντήρια που φτιάχνονται, δεν μπορεί να λιώνει, πέρα από τον πρόσφυγα, να λιώνει και ο εργαζόμενος του λιμενικού και της αστυνομίας, τους οποίους έχουν παρατήσει η πολιτεία, τους έχει εγκαταλείψει στη μοίρα τους, προκειμένου να βιώσουν μια ακόμα τραγική πραγματικότητα πέρα από αυτή που βιώνουν ως εργαζόμενοι και ως οικογενειάρχες. Εμείς λοιπόν, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα δεν θα τους αφήσουμε μόνοι τους. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη ανθρωπιστική αλληλεγγύη. Έχουμε από τα σχολεία της Νότιας Χίου, όπου συγκεντρώνονται, θα έλεγα, εκατοντάδες σακούλες από το στέρμα των αγροτών, από το στέρμα των ανέργων, και είναι χαρακτηριστικό ότι στα Δημιανά, στον Κάμπο, στην Καλλιμασιά, στα Ανέλυτα που ήμουν σήμερα, αλλά και στο Τρίτο Όγδο, στο Τέταρτο, στο Βροντάδο και στα Νηπιαγωγεία έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 800 σακούλες, οι οποίες σακούλες έχουν τα πάντα, μπορούν να έχουν και ένα σακουνάκι, όπως ενώ μικρό μαθητή από το Τέταρτο, που αυτό είχε η οικογένεια. Αυτό ήταν η αλληλεγγύη του και αυτή ήταν η ανθρωπιά. Αυτό πρέπει να αναδείξουμε και αυτό κάνω έκκληση σε εσάς να στηρίξετε αυτή την πρωτοβουλία, γιατί δεν είναι κάτι που θα τελειώσει αύριο το πρωί. Και γι' αυτό θα παλέψουμε να δημιουργηθούν μόνιμοι χώροι στέγασης, διαμονής, αλλά και πάνω απ' όλα οι μάνες και τα παιδάκια να πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Θα αρνηθούμε την επόμενη φορά να παραμείνουν στο κέντρο κράτησης, στο μεσημίδι, όπως πραγματικά είναι. Έκανα μια ονοματολογία από όλους, ακριβώς για να δείξω τις δυνατότητες που υπάρχουν. Κάλιστα, διότι θα σας αρχίσουν να σας αντιτείνουν τέτοιου είδους επιχειρήματα, μα είναι απαλωτριωμένος ο χώρος και δεν θέλουμε να στερήσουμε την ικανότητα από το αεροδρόμιο κλπ. Εμείς λοιπόν είπαμε και αυτό το χώρο, αν θέλετε, που εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τον δεχτούμε. Σας είπα και το ξενοδοχείο και το ξενοδοχείο κλπ. Ωστόσο,
Αυτή την απόφαση δεν μπορεί να την πάρει η Δημοτική Αρχή. Και εδώ έχει ένα δίκιο που λέει ότι δεν είμαι εγώ ούτε τα χρήματα έχω, ούτε κυβερνητική εξουσία. Εμείς λοιπόν λέμε αυτές τις προτάσεις ακριβώς για να δείξουμε ότι, όποιος θέλει να λύσει το πρόβλημα μπορεί να το λύσει. Όπως επίσης όταν δεν θέλει να το λύσει, γιατί είναι εμπλουτισμένος μέσα σε μια λογική του Δουβλίνου κλπ. Δεν το λύνει. Από αυτή λοιπόν την άποψη, δεν μα λένε μα πού, μα τι. Υπάρχουν χώροι, στρατόπεδα, ξενία, ξενοδοχεία. Ίσως αγάπηση. Χρήματα λοιπόν.